Κυρία Μπούζα, κακοκαιρία χτες στη Μεσσηνία, έντονα φαινόμενα, συνεχής βροχόπτωση. Εσείς το απόγευμα κάνατε μία επίσκεψη στα προβληματικά σημεία. Πείτε μας λίγο με την αυτοψία που κάνατε με τον κύριο Γιαννακία μαζί. Ναι, πράγματι, χθες το βράδυ, μαζί με τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών, τον κύριο Γιαννακέα, ύστερα από την σφοδρή κακοκαιρία η οποία έπληξε τη Μεσσηνία, με πολύ σημαντικές βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις, κάναμε μία αυτοψία να δούμε γενικότερα διάφορες ζημιές οι οποίες υπήρξαν στο οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας, κάποιες κατολισθήσεις πρανών σε κάποιους δρόμους, αλλά και γενικότερα να κάνουμε μία αυτοψία για να δούμε τη συμπεριφορά των έργων μας καθαρισμού σε σημαντικούς αποδέκτες όπως είναι ο Άρης και η Λιγδού. Ήταν απαραίτητο το να έχουμε μία πρώτη εικόνα των καταστροφών και των ζημιών για να παρέμβει άμεσα η υπηρεσία μας σήμερα όπως έχει κάνει, όπου μηχάνημα της υπηρεσίας τεχνικών υπηρεσιών είναι ήδη στις περιοχές αυτές τις οποίες ανέφερα και ιδίως στην 7η επαρχιακή οδό στην περιοχή της Τριώδου που υπήρξαν κάποια ζητήματα. Επίσης εργολάβος παρεμβαίνει στη Βελίκα και γενικότερα είμαστε σε μία επικοινωνία και μία επιφυλακή για να δούμε ακριβώς τι θα υπάρξει και τις επόμενες ημέρες, γιατί προβλέπεται και εκεί μία ένταση από ό,τι μας έχουν πει από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι μπορεί να υπάρξει ένταση της κακοκαιρίας. Επίσης συνεργαζόμαστε άμεσα με την πυροσβεστική υπηρεσία, την ελληνική αστυνομία, το Δήμο Μεσσήνης, γιατί εκεί πέρα έτσι εντοπίστηκαν τα περισσότερα προβλήματα, αλλά και στην πόλη της Καλαμάτας υπάρχει εκεί παρέμβαση της υπηρεσίας μας στο Ασπρόχωμα, όπου υπήρξε ένα βουλωμένο φρεάτιο και δημιούργησε κάποια προβλήματα εκεί γενικότερα στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού, στο συγκεκριμένο σημείο του Ασπροχώματος. Εικόνα από το αεροδρόμιο είχατε? Ναι, δεν υπήρχαν προβλήματα εκεί στο αεροδρόμιο. Σας είπα ότι ήμασταν τυχεροί ότι η βροχόπτωση δεν συνεχίστηκε με αυτή την ένταση, διότι πρέπει να ξέρετε ότι όποια έργα και να γίνονται, όταν υπάρχουν τόσο έντονα καιρικά φαινόμενα, μπορεί να υπάρξουν προβλήματα. Το είδαμε άλλωστε και ευτυχώς που κόπασε η κακοκαιρία εχθές και σήμερα προσπαθούμε τουλάχιστον να διορθώσουμε κάποιες καταστάσεις, γιατί δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει τις επόμενες ημέρες. Επειδή ήδη το έδαφος είναι επιβαρημένο από πολλές βροχές και προβλέπονται και άλλες βροχοπτώσεις, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας είναι σε επιφυλακή. Είμαστε σε επιφυλακή. Είμαστε χτες το βράδυ, μέχρι αργά το βράδυ, εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας άπαντες. Γιατί στόχος μας είναι να μπορούμε να παρεύουμε άμεσα σε περίπτωση ανάγκης, γιατί αυτός είναι άλλωστε και ο ρόλος και ο στόχος να είμαστε αποτελεσματικοί γενικότερα στα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν.